Λόγω και ρόλου τους πολίτες επιχειρούν να δώσουν από κοινού κυβέρνηση και βουλή, ενώπιον της Επιτροπής Νομικών βρέθηκε νομοσχέδιο μέσω του οποίου θα δίδεται η ευχέρεια στους πολίτες να καλούν την κυβέρνηση να λάβει δράση ή να τροποποιήσει φυστάμενη νομοθεσία για τομείς που τους ενδιαφέρουν. Θα πρέπει όμως πρώτα να μαζευτούν 8.000 υπογραφές και το αίτημα θα μεταφέρεται στην εκτελεστική εξουσία μέσω ειδικής ομάδας που θα συσταθεί και θα εξετάζει το κάθε ζήτημα. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και να έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους. Η εγκυρότητα των υπογραφών θα πιστοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δική του πρόταση κατέθεσε και το ΔΥΚΟ, σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να μαζεύονται 5.000 υπογραφές και τα αιτήματα να οδηγούνται απευθείας στη Βουλή. Να προχωρήσουν παράλληλα και ταυτόχρονα και αν σε κάποιο σημείο διαφανεί ότι υπάρχουν σημεία τομής μεταξύ των δύο να συγκεραστούν. Αυτή η πρωτοβουλία να λειτουργήσει ως μέτρο πίεσης προς την εκάστοτε κυβέρνηση και τροφή για προβληματισμό. Οπότε θα μελετήσουμε στα πλαίσια της Επιτροπής Νομικών και θα προσπαθήσουμε να εμπλουτίσουμε αυτόν τον νομοσχέδιο. Πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο προαγάγουμε την άμεση και απευθείας επικοινωνία των πολιτών και της κοινωνίας με την νομοθετική εξουσία και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να διορθώσουμε πολλά προβλήματα και θα μπορέσουμε και να τροποποιήσουμε ή να θεσπίσουμε καινούργιες νομοθεσίες. Στόχος να οδηγηθεί το νομοσχέδιο για ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής μέχρι το Δεκέμβριο.